Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλημέρα. Θα το δούμε πώς θα πάει το σύστημα και από Τετάρτη για την τηλεκπαίδευση, γιατί είδαμε τι έγινε τις πρώτες μέρες τουλάχιστον για γυμνάσια και λύκεια. Δεν ξέρω, είναι η ίδια, είναι η ίδια πλατφόρμα? Ναι. Είναι η ίδια. Είναι η ίδια πλατφόρμα, είναι η WebEx, η επίσημη που χρησιμοποιεί το Υπουργείο, την οποία έχει δώσει πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς, σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Αχα. Και αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση, όπως ονομάζουμε αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης. Τώρα, από σήμερα ξεκίνησε η εκπαιδευτική τηλεόραση. Μάλιστα, κάποιοι γονείς εδώ μου λένε ότι το μάθημα της Δευτέρας Δημοτικού δεν έπαιξε ποτέ σήμερα. Έγινε, ξέρετε κάτι? Συγγνώμη, δεν το παρακολούθησα. Μάλιστα. Ακριβώς τι έχει συμβεί. Πιθανά να δημιουργήθηκε ίσως κάποιο πρόβλημα με το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ωστόσο όμως, αν κάποιοι γονείς θέλουν να το δουν, νομίζω στο Web TV της ΕΡΤ, φαντάζομαι θα ανεβεί κάποια στιγμή. Θα ανεβεί, απλά δεν έπαιξε ποτέ. Για να παίξει και στο Web TV πρέπει να παίξει κάποια πρέπει στιγμή. Να ανεβεί. Ναι. Το καταλαβαίνω. Ή όχι απαραίτητα, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ίσως όχι απαραίτητα, να το ανεβάσω κάποια στιγμή αργότερα. Mm-hmm. Φαντάζομαι θα δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα. Ναι, εμείς πήραμε μια γεύση νωρίτερα, ακούσαμε έτσι λίγο, συνδεθήκαμε με την ΕΡΤ2 για να δούμε τι γίνεται εκεί, τι είναι αυτή η εκπαιδευτική τηλεόραση που έρχεται από τα δικά μας νιάτα. Εκπαιδευτική τηλεόραση βέβαια είχε και έναν άλλο χαρακτήρα στα δικά μας χρόνια, ήταν της γενικότερου ενδιαφέροντος. Την είδαμε λοιπόν να εμφανίζεται και πάλι την εκπαιδευτική τηλεόραση. Σωστά. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι θα συμβεί από Τετάρτη όμως, γιατί εκεί φαίνεται να είναι όλο το ζουμί. Πάμε μεσημέρι, 2 με 5, με μισά ώρες διδασκαλίας, με διαλύματα δεκάλεπτα, ναι, για να βγαίνει το πρόγραμμα. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε τι πρέπει να γίνεται τώρα στο σπίτι. Τα προβλήματα είναι θα λέγαμε γνωστά, πάνω κάτω. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχουν υπολογιστές στο σπίτι, αν υπάρχει Wi-Fi δυνατό για να καλύψει όλες τις συσκευές, τι γίνεται, γιατί ακούσαμε επίσης κάτι ότι θα δοθούν νέα λάπτοπ στα παιδιά πανελλήνια με κάποια κριτήρια. Mm-hmm. Για όλα αυτά είμαστε έτοιμοι. Τι μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα από το ζήτημα των ωρών. Στα δημοτικά θα ξεκινάμε γύρω στις 2 η ώρα, 2 και 10, ναι, και θα τελειώνουμε στις 5 και 20. Οι ώρες, όπως είπατε, θα είναι μισή ώρα η κάθε μία, ναι, σύνολο 5 ώρες, και θα υπάρχει ένα δεκάλεπτο διάλειμμα για τα δημοτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι το πλήρες ωράριο μίας τάξης, η οποία στη διαζώση δασκαλία είναι 30 ώρες την εβδομάδα, εδώ μειώνεται στις 25 ώρες. Δηλαδή, ναι, τα παιδιά θα έχουν μία ώρα λιγότερη διδακτική κάθε μέρα. Ουσιαστικά, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό γίνεται κυρίως γιατί υπάρχει ένα ζήτημα του πόσες ώρες να βάλουμε κάποια παιδιά μπροστά στους υπολογιστές. Πόσες ώρες να μείνει μπροστά στην οθόνη? Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Δημοτικού. Προσέξτε, τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε με την τεχνολογία, έχουν και άλλη σχέση. Θα δουν 5 ώρες υπολογιστή. Mm. Θα δουν άλλες 5 ώρες τα παιχνίδια τους. Mm-hmm. Και για τα μεγαλύτερα παιδιά που μπαίνουν και στα φροντιστήρια με την τηλεκπαίδευση, mm-hmm, να δουν και εκεί. Δηλαδή, αυτά τα μάτια στο τέλος, κύριε Ξανθόπουλε, mm-hmm, δεν ξέρω τι θα βλέπουν, αστεράκια. Το θέτετε πάρα πολύ σωστά. Τα παιδιά είναι με την τεχνολογία συνδεδεμένα σχεδόν από 8 ως 12 ώρες. Το κινητό τους είναι προέκταξη του χεριού τους πια. Ακριβώς. Απόσπαστο το κομμάτι του χεριού. Είναι μια γενιά που λέμε ότι είναι η ψηφιακά ηθαγενής που γεννήθηκε με το iPhone στο χέρι, εν πάση περιπτώσει με το smartphone στο χέρι. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να το αποχωριστούν εύκολα. Αλλά αυτή τη φορά μπαίνει και το ζήτημα της υποχρεωτικότητας της διδασκαλίας, ναι, που τα υποχρεώνουμε ούτως ή άλλως να είναι 3 ώρες στην οθόνη. Πέρα από τις ώρες που, όπως ξέρετε πολύ καλά, αφιερώνουν για τη διασκέδασή τους, για την επικοινωνία με τους φίλους τους, για το παιχνίδι τους και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό πιστεύω ότι προκρίθηκε σε αυτή η λύση των 3 ώρων, για την κούραση, την καταπώνηση των ματιών, τη στάση που έχουν τα παιδιά, την ακινησία και όλα αυτά. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, μια σειρά από λόγοι που είναι περιοριστικοί στο πόσες ώρες θα βάλουμε ένα παιδί μπροστά στην οθόνη. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που περιγράψατε, ότι μπορεί να υπάρχει έλλειψη υπολογιστή, διαδίκτυο,
γονείς που εργάζονται εξ αποστάσεως, αδέρφια που θέλουν να μπουν. Πάνω σε αυτό, επειδή βλέπουμε στην Ελλάδα υπάρχουν χωριά που δεν έχουν καθόλου ίντερνετ, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Όχι απλά ένα σπίτι να μην έχει, που και αυτό μπορεί να είναι φυσιολογικό. Στην Καστοριά, κύριε Ξανθόπουλε, υπάρχει χωριό του νομού Καστοριάς που να μην έχει ίντερνετ αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι μετά το πρόγραμμα που είχαν κάνει οι Δήμοι για αυτό το αγροτικό ίντερνετ, ότι τα περισσότερα χωριά έχουν καλυφθεί από το ζήτημα της πρόσβασης στο ίντερνετ. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Ντσούλη, χωρίς να παραμείνει. Βέβαια, στα χωριά, να πούμε, ταχύτητες και όπου υπάρχει ίντερνετ, είναι πολύ χαμηλότερες. Βέβαια, στην Καστοριά τώρα και κάτι γίνεται, ανεβαίνουν ταχύτητες, αλλά στα χωριά. Αν έχεις 2 μεγαμπάιτ, είσαι Θεός. Ναι, ναι. Αλλά αν μπούμε σε τέτοια ζητήματα τεχνικών λεπτομεριών, αντιλαμβάνεστε ότι αν για ένα χωριό είναι πρόβλημα, ας πούμε, τα 2 ή τα 24 Mbps, ναι, σε ένα σχολείο μεγάλο που έχει 200 παιδιά, εκεί θα πρέπει να υπάρχει οπτική ίνα. Να είναι πολύ πιο μεγάλες οι ταχύτητες για να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα τόσο παιδιά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ζήτημα των υποδομών, της τεχνολογίας, της πρόσβασης, του ποιοι έχουν και δεν έχουν τάμπλετ, κατά την άποψή μου, ενώ είναι πολύ σοβαρό, ειδικά όταν τίθεται ζήτημα υποχρεωτικότητας πια του παιδιού να παρακολουθεί από το σπίτι του όλα αυτά τα πράγματα, και κάποιος μπορεί να πει ότι αυτά θα έπρεπε να τα είχατε λύσει πριν ζητάτε από το παιδί να πάρει απουσία. Έχει το παιδί τάμπλετ να μπει, έχει το παιδί πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν έχουμε όλες τις ίδιες δυνατότητες στην κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι αυτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δηλαδή τα ζητήματα υποδομής, μπορούν να ξεπεραστούν. Και θα ξεπεραστούν σε έναν βαθμό, πιστεύω. Το μεγάλο ερωτηματικό για μένα και το μεγάλο ζητούμενο, το μεγάλο στίχημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση όλων αυτών των μέσων. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε το μάθημα εξ αποστάσεως, αυτό το WebEx, να μοιάζει όσο το δυνατόν πιο πολύ με τη διαζώση της διδασκαλίας. Και να είναι ελκυστικό και για ένα παιδί πρώτης δημοτικού. Δηλαδή, αλλιώς είναι ένα παιδί πρώτης δημοτικού, αλλιώς είναι ένα παιδί έκτης δημοτικού. Ακριβώς, το θέτεται πάρα πολύ σωστά. Η ηλικιακή γκάμα του δημοτικού είναι πολύ μεγάλη. Μιλάμε για παιδιά από 6 έως 12 χρονών. Άλλες είναι οι ανάγκες, οι παιδαγωγικές ενός παιδιού 6 χρονών, άλλες ενός παιδιού 12 χρονών. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν, πρέπει να τα δούμε. Πρώτη φορά γίνεται μια τόσο ευρεία χρήση των μέσων αυτών για παιδαγωγικό σκοπό. Και εδώ τίθεται για μένα το μεγάλο σύστημα. Και δεν θα είναι για 15 μέρες για να μην γελιόμαστε, έτσι. Αυτό το σύστημα πια νομίζω ότι θα το έχουμε για πολύ καιρό στην ζωή μας, μέχρι που να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι θα μείνουμε μόνο στην ομαλοποίηση. Η ομαλοποίηση την επόμενη μέρα, το έχω ξαναπεί, δεν πρέπει να μας βρει με αυτά τα μέσα να τα βάζουμε μετά στην άκρη. Αυτά τα μέσα πρέπει να τα ενσωματώσουμε ούτως ή άλλως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε και τον υπολογιστή και το τάμπλετ και το κινητό μας για τη μάθηση πια. Εκτός αν το σχολείο του μέλλοντος, κύριε Ξανθόπουλε, είναι αυτό ακριβώς, τελικά. Έτσι ακριβώς, δηλαδή αν το σχολείο του μέλλοντος τελικά είναι ο υπολογιστής και κατεργηθούν τα σχολικά κτίρια παντού. Δηλαδή τι να πω, αν το ζήσουμε και αυτό. Να σας πω κάτι, δεν ξέρω πόσο έγκυρο ήταν, αλλά το διάβασα σε έναν εκπαιδευτικό που ανέβασε μία έρευνα, φαντάζομαι ήταν δική του, και αφού περιέγραφε όλα αυτά τα προβλήματα και όλη αυτή τη δυσκολία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ρωτούσε τους μαθητές αυτό το μήνυμα ερωτηματολόγιο, πόσοι προτιμάτε την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Α, το κάναμε και εμείς γκάλωπ εδώ στο σταθμό. Το κάναμε. Τι έβγαλε, Ελένα, η συγκεκριμένη, αν προτιμάτε να είμαστε διαζώσεις ή αν είστε από το κομπιούτερ, τι έβγαλε το δικό μας, γιατί κάναμε μια μέρα. Πρέπει να το δούμε. Στο Instagram να το δούμε, να δούμε τι είπαν, τι απάντησαν δικοί μας εδώ άνθρωποι. Ναι. Και τι έδειξε αυτό που λέτε εσείς. Εγώ αυτό που είδα ήταν ένα εντυπωσιακό 37% των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να λένε ότι προτιμάνε την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Μάλιστα. Δηλαδή είναι τρομερό πόσο τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το μέσο και πρέπει να διερευνήσουμε για ποιο λόγο δεν τους είναι αριστεί η διαζώση στη διδασκαλία που τόσο πολύ την εκθιάζουμε και τόσο πολύ λέμε ότι είναι αντικατάσταση, αναντικατάστατη. Πώς φτάνουν αυτά τα παιδιά να λένε ότι προτιμούν σε τέτοιο μεγάλο ποσοστό και με την προχειρότητα, θα έλεγα εγώ, με τον πειραματισμό που γίνεται όλο αυτό το πράγμα άρων-άρων τώρα από το Υπουργείο. Εμείς λοιπόν τι βγάλαμε, Ελένα, στην αυθόρμητη απάντησή μας? 56% προτιμούν στο σπίτι. Βέβαια στο δικό μας ψήφιζαν και ενήλικες, δηλαδή. Μάλιστα, στο δικό μας. Ενώ έχουν ψηφίσει και μαθητές. Αν ήμασταν εμείς τι θα προτιμούσαμε? Μάλιστα. Δεν είναι εντυπωσιακά όλα αυτά τα νούμερα? Και σε εμάς πάντως εντυπωσιακό ήταν ότι όσοι μαθητές ψήφισαν, οι περισσότεροι, δηλαδή
με ένα πρόχειρο, με μια πρόχειρη ματιά που είχα ρίξει εγώ, οι περισσότεροι μαθητές είχαν ψηφίσει όντως στο σπίτι. Όντως στο σπίτι. Δηλαδή το αποτέλεσμα δεν κρίθηκε μόνο από τους ανηλίκους. Είναι τρελό. Ακριβώς όπως το λέτε είναι τρελό, αλλά χτυπάει ένα μεγάλο καμπανάκι για το δημόσιο σχολείο και το γιατί τα παιδιά φτάνουν να μην προτιμούν τη διαζώση στη διδασκαλία και γιατί το σχολείο πια έχει πάψει να γίνεται ελκυστικό και θεωρούν ότι είναι καλύτερο να μείνουν στο σπίτι τους, να μην έρθουν σε επαφή με τους δασκάλους, με τους φίλους, να μην μετακινηθούν. Μα έτσι όμως δεν είναι. Όλα αυτά. Θα αποξενωθούν τα παιδιά, δεν μπορούν να βρεθούν, δεν μπορούν να παίξουν. Έτσι ακριβώς. Όλη αυτή η κοινωνικοποίηση που γίνεται, όλο αυτό το ο πειραματισμός, το παιχνίδι που έχουν, η επαφή με άλλα παιδιά. Μπορεί να αποκατασταθεί από έναν ψεύτικο ηλεκτρονικό κόσμο. Ξέρω εγώ τι να πω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε στον πραγματικό μας κόσμο μπορεί να γίνουν και στον ψηφιακό. Μπορούν να συνεργαστούν και τα παιδιά όπως συνεργάζονται στην διαζώσει, ας πούμε, επαφή που έχουν στο σχολείο, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να διαγράψουμε τις κοινωνικές δεξιότητες που αποκτάς όταν έρχεσαι σε πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με τον άλλον από το όταν συνεργάζεσαι μέσω ενός υπολογιστή. Σίγουρα τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα θα δουλέψουν σε περιβάλλοντα παγκοσμιοποιημένα. Θα χρειαστούν να έρθουν σε επαφή όχι μόνο με Έλληνες, αλλά με ανθρώπους από 5 διαφορετικές υπήρους, να μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, να χρησιμοποιούν όλα αυτά τα εργαλεία. Αλλά η διαζώση σε επικοινωνία είναι αυτή που νομίζω κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα ζώα και είναι αυτή που αποτελεί τη βάση της επικοινωνίας μας, της συνεργασίας μας και του πολιτισμού μας. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή πάω το πράγμα, αν θέλετε, λίγο πιο πολύ από το τεχνικό ζήτημα που αυτή τη στιγμή μας απασχολεί και τρώει πάρα πολύ από το χρόνο και την ενέργειά μας. Γιατί ξέρετε, όλη η συζήτηση μπήκε γιατί έπεσε το WebEx, γιατί δεν έχουμε τους υπολογιστές, γιατί δεν έχουμε το διαδίκτυο κτλ. Σαφώς έγιναν όλα αυτά τα προβλήματα και σαφώς όλα αυτά πρέπει να ξεπεραστούν για να και προϋποθέτουν και είναι προϋπόθεση το ξεπέρασμά τους για να περάσουμε στη συζήτηση που μόλις κάναμε για το πώς όλα αυτά τα μέσα θα κάνουν τη διδασκαλία ελκυστική και θα γίνει και η εξ αποστάσεως διδασκαλία το ίδιο αποτελεσματική όσο και οι διαζώσεις. Τώρα, οι δάσκαλοι είναι εκπαιδευμένοι σε αυτή την ιστορία, έχουν κάνει σεμινάρια, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν αν συμβεί κάποιο λάθος, αν πατήσουν κατά λάθος κάποιο κουμπί, χαθεί η εικόνα. Ναι. Αυτά, γιατί παρατηρήσαμε ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο ο κύριος Παρίσης, ο πρόεδρος των καθηγητών, ότι όντως δεν είναι όλοι οι καθηγητές εξοικειωμένοι με αυτό και όταν κάτι πάει στραβά, παίρνουν φωτιά τα τηλέφωνα των πληροφοριακάριων. Εσείς τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, δάσκαλοι, τα παίζετε στα δάχτυλα τα ηλεκτρονικά μέσα? Κοιτάξτε, το σωστό ερώτημα, κύριε Αντσούλη, θα ήταν όχι αν είναι, σίγουρα είναι, πόσο είναι όμως ο καθένας εξοικειωμένος με όλα αυτά. Το να τα παίζουμε στα δάχτυλα νομίζω θα ήταν λίγο ουτοπικό να το πούμε. Ναι. Η τεχνολογία είναι ατελείωτη και δεν μπορεί κανείς να πει ότι παίζει την τεχνολογία σήμερα στα δάχτυλα. Τα εργαλεία είναι τόσα πολλά, οι δυνατότητες τόσες πολλές που κανείς δεν μπορεί να κατέχει στο μέγιστο αντικείμενο όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι τουλάχιστον 15-20 χρόνια τώρα έχουν γίνει πάρα πολλές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών στα αντικείμενα αυτά. Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στις νέες τεχνολογίες σε επίπεδο Α που ήταν οι βασικές δεξιότητες, σε επίπεδο Β που ήταν οι παιδαγωγικές δεξιότητες, αλλά όχι όλοι τους και όχι όλοι στο ίδιο μέτρο. Δηλαδή ανάλογα με το ενδιαφέρον που είχε κάποιος, γιατί δεν ήταν υποχρεωτικά όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε, ή το αν κληρώθηκαν κάποιοι άλλοι, ή το αν για κάποιους προσφέρονταν προγράμματα, έχουν επιμορφωθεί λίγο πολύ στους υπολογιστές και οι περισσότεροι είναι υποψιασμένοι. Επίσης, όσο νεότεροι είναι οι συνάδελφοί μας, τόσο περισσότερο εξοικειωμένοι είναι με τα μέσα αυτά. Επομένως, ένας βαθμός εξοικείωσης με τα μέσα αυτά υπάρχει από τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι για όλους το ίδιο όμως. Και το βάθος και η χρησιμοποίηση, η διδακτική που γίνεται από τα μέσα διαφοροποιείται πάρα πολύ από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό και από ειδικότητα σε ειδικότητα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές ή να χρησιμοποιούν μια κάμερα και ένα μικρόφωνο. Όχι, νομίζω ότι οι περισσότεροι κατέχουν σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό όλες αυτές τις δεξιότητες. Ωραία. Και θεωρώ ότι οι περισσότεροι συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή
απασχολούνται κυρίως στο τι υλικό θα βρουν, πώς θα διδάξουν και πώς θα αξιοποιήσουν αυτά τα μέσα, παρά στο πώς θα τα χρησιμοποιήσουν. Εκεί νομίζω οι περισσότεροι είναι εξοικειωμένοι. Δεν είναι όλοι. Και δεν είναι όλοι στον ίδιο βαθμό, όπως σας είπα. Τώρα, τι γνωρίζουμε για τα προγράμματα που θα δοθούν οι υπολογιστές σε παιδιά, οι tablets, ή δεν ξέρω τι πρόγραμμα είναι αυτό, επιδότησης ίσως αγοράς υπολογιστή. Τι είναι αυτά που κυκλοφορούν, να μας πείτε. Εντάξει, να σας πω ακριβώς τι είναι, γιατί... Υπάρχει μια σύγχυση από ό,τι καταλαβαίνω από τα προγράμματα. Ναι, υπάρχει. Το Υπουργείο στην πρώτη φάση είχε εξασφαλίσει κάποιους υπολογιστές, είτε ναι, μέσω δικών του, ας πούμε, προμηθειών που είχε κάνει ή μέσα από κάποιους χορηγούς. Αρκετά σχολεία και στο νόμο μας πήραν τάμπλετ αυτά, μη φανταστείτε σε μεγάλους αριθμούς, μιλάμε ίσως από 1-5 τάμπλετς σε κάθε σχολείο. Ναι. Έχουμε όμως προμηθευτεί και μέσω της περιφέρειας κάποιον εξοπλισμό, ήμασταν αρκετά τυχερά εδώ τα σχολεία, κάποιον εξοπλισμό, ενώ κυρίως φορητούς υπολογιστές, γιατί αυτά μπορείς να δανείσεις στα παιδιά και στους γονείς. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ό,τι λάπτοπ θα δοθεί, τάμπλετ, είναι δανεικό, δεν είναι για τα παιδιά να το πάρουν, να το έχουν για πάντα. Πάρα πολύ σωστά, και είναι δανεικό και μάλιστα... Γιατί εκεί βλέπω ότι γίνεται πολύ μεγάλη σύγχυση με τα μηνύματα. Ναι. Δεν είναι. Δεν πρόκειται να δοθούν δωρεάν τάμπλετ, τα οποία θα τα πάρουμε και θα τα έχουμε σπίτι μας, θα χρησιμοποιήσουμε όσο θέλουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δανειστεί στους γονείς. Και θα επιστρεφεί σε αρίστη κατάσταση. Έτσι προβλέπεται να είναι λειτουργικό όπως παραδόθηκε, να επιστραφεί πίσω και γίνεται ακριβώς μόνο για τις ανάγκες της αποστάσεως διδασκαλίας. Γιατί έτσι, πώς μου το θέτουν το θέμα ορισμένοι γονείς εδώ που το βλέπω, νομίζουν ότι θα πάρουν υπολογιστές και θα τους έχουν στο σπίτι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά το θέτε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πρόκειται για έναν δανεισμό εξοπλισμού, το οποίο έχουν τα σχολεία στη διάθεσή τους και μπορούν να τον δώσουν. Μιλάμε δηλαδή για κάποιον λειτουργικό φορητό υπολογιστή που θα έχει σίγουρα κάμερα πάνω του και ένα μικρόφωνο και ένα καινούριο λογισμικό για να μπορούν να τρέξουν όλα αυτά, ή για κάποιο τάμπλετ. Αυτά θα δανειστούν, θα υπογραφεί αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, έχουν προβλεφθεί όλα αυτά. Και το μεγάλο ερώτημα ήταν πώς θα δοθούν όλα αυτά. Γιατί ξαφνικά, ξέρετε, δυο πεσούσεις πάσαν ή ξυλεύεται. Μπορούμε να πάμε όλοι να ζητήσουμε ένα τάμπλετ από το σχολείο ή ένα υπολογιστή. Πολύ ορθά το Υπουργείο έβγαλε κάποια κριτήρια. Κάποια κοινωνικά κριτήρια, κάποια οικονομικά κριτήρια, στα οποία ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων θα συζητήσουν αν έχουν παραπάνω αιτήματα από τα τάμπλετ που μπορούν να διαθέσουν, για το ποιοι κατά προτεραιότητα γονείς, οικογένειες θα πρέπει να τα πάρουν. Καταλαβαίνετε, είναι ένα λεπτό ζήτημα, και αυτοί που θα τα ζητήσουμε πρώτα απ' όλα, αυτοί οι γονείς που θα τα ζητήσουν πρώτα απ' όλα, πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, δεν είμαστε Αφρικοί να πούμε ξαφνικά ότι σε ένα σχολείο 100 παιδιών θα ζητήσουν 70 γονείς τάμπλετ. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Μάλιστα. Ένα λογικό νούμερο θα ήταν το πολύ να πάμε σε ένα 5% που έχουν αδύρυτη ανάγκη από τάμπλετ ή από κάποιο τέτοιο μέσο για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα μαθήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του καθενός γονέα, και φυσικά το σχολείο, ο διευθυντής με το Σύλλογο Διδασκόντων είναι αρμόδιοι μετά να ξεδιαλύνουν ποιος πραγματικά μαθητής έχει την ανάγκη σύμφωνα με τα κριτήρια της εγκυκλίου. Κύριε Ξανθόπουλε, θα τα ξαναπούμε από Τετάρτη και μετά κάποια στιγμή, σίγουρα, για να δούμε πώς θα κυλήσει το σύστημα και στα δημοτικά. Τι προβλήματα θα υπάρξουν την πρώτη μέρα. Να μην ξεχάσουμε, κύριε Νατσούλη, ότι και τα νηπιαγωγεία. Και τα νηπιαγωγεία. Και εδώ είναι ένα ερωτηματικό. Τα νηπιαγωγεία, πώς θα μπαίνουν οι μητέρες τους εκεί, θα παιδεύονται. Τι μάθημα θα γίνεται από το κομπιούτερ για νηπιαγωγεία. Κάνει λίγο περίεργη όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Η εναλλακτική ποια θα ήταν όμως, κύριε Νατσούλη. Στον νηπιαγωγείο παίζουμε. Από τον υπολογιστή, τι να παίξουμε τώρα. Παίζουμε πάρα πολύ με τον υπολογιστή, αλλά φανταστείτε ένα νήπιο που σίγουρα το βάζουμε μπροστά στην τηλεόραση. Ναι, δίνουμε το τάμπλετ ακόμη και στο παιδί. Οι γονείς κάποιοι ακόμη του δίνουν και το κινητό. Του κινεί την περιέργεια σίγουρα το τηλέφωνο, το smartphone. Ναι. Δεν νομίζω ότι η εναλλακτική του να μην κάνουμε τίποτα στα νηπιαγωγεία θα ήταν καλύτερη από αυτήν που έστω να βάλουμε τα νηπιάκια από τις 2 μέχρι τις 4 και 20 που είναι το πρόγραμμά τους, για 3,5 ώρα ας πούμε, να έρθουν σε μία επαφή με την νηπιαγωγό τους. Να κερδίσουν μόνο, έχουν παρά να χάσουν. Σαφέστατα, ναι, έχουν δοθεί εκεί κατευθύνσεις τι θα λέει η νηπιαγωγός, ας πούμε, στα παιδάκια εκείνη την ώρα. Συγγνώμη, οι συντονίστες εκπαιδευτικού έργου, ναι,
Νομίζω έχουν δώσει κάποιες οδηγίες, όπως και το ΙΕΠ έχει βγάλει σχετικές οδηγίες για την εξαποστάσεως εκπαίδευση στα νήπια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ειδική βαθμίδα, θα έχουν σίγουρα παιδαγωγικό χαρακτήρα, παιχνιώδη χαρακτήρα, πιο πολύ δραστηριότητές τους. Αλλά το κρίσιμο, ειδικά στα νηπιαγωγεία αλλά και στις μικρές τάξεις του δημοτικού, είναι να βρίσκονται οι γονείς κοντά στα παιδιά για να τα διευκολύνουν σε ζητήματα πρόσβασης και όλα αυτά που είπαμε. Μάλιστα. Εδώ αναδεικνύεται το μεγάλο ζήτημα της συνεργασίας της οικογένειας με την νηπιαγωγό ή τον νηπιαγωγό που έχουν, για να τρέξει αυτό το πράγμα όσο το δυνατόν ομαλότερα και παραγωγικότερα για όλους. Είναι πολύ κρίσιμο δηλαδή, ο ρόλος της οικογένειας στα νήπια και στις μικρές τάξεις του δημοτικού. Να είναι από νωρίς δίπλα, να έχουν εξασφαλίσει την πρόσβαση, να μπορούν να εξηγήσουν στα παιδάκια τι συμβαίνει και σιγά σιγά, όπως τη μάσκα που τη συνήθιζαν πολύ γρήγορα τα παιδιά του νηπιαγωγείου, πιστεύω ότι και σε αυτή τη διαδικασία, καθώς είναι ήδη εξοικειωμένα με τα μέσα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και τα νήπια μας, θα κάνουν παραγωγική όλη αυτή την προσπάθεια μεταξύ 2 με 4 και 20. Κύριε Σανδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε πάντως προς το τέλος της εβδομάδος για όλα αυτά τα νέα δεδομένα που θα έχουμε και για τα νηπιαγωγεία και για τα δημοτικά. Ναι, πιστεύω ότι όλα θα πάνε ομαλά. Ήδη τα προγράμματα τρέχουν. Οι διευθυντές οργανώνουν όλη αυτή την προσπάθεια με πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια την ώρα που μιλάμε, για να είμαστε καθόλου έτοιμοι στην Τετάρτη 2 η ώρα να τρέξουμε την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην κρατήσει πάρα πολύ αυτό, να γυρίσουμε γρήγορα στην διαζώσεις εκπαίδευση, που φαντάζομαι όλοι θεωρούμε ότι είναι η μορφή εκπαίδευση που μπορούμε να δώσουμε στα Ελληνόπουλα. Εντάξτε, θεωρούν οι περισσότεροι βέβαιο σχεδόν ότι πάμε για 10 Δεκεμβρίου με την παράταση του lockdown. Mm-hmm. Πολλοί μιλάνε ότι θα κλείσουμε και θα πείτε καλά Χριστούγεννα τα παιδιά μέσα από τον υπολογιστή. Mm-hmm. Πολλά ακούγονται και μέχρι το Πάσχα τι πρόκειται να γίνει. Mm-hmm. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι. Βδομάδα με τη βδομάδα. Να κρατάμε καλό καλάθι, πολύ σωστά το λέτε, και να τηρούμε όλοι τα μέτρα. Καθαριότητα, μάσκα, αποστάσεις. Προέχει το ζήτημα της υγείας τώρα. Από την αρχή το είπαμε, από το Σεπτέμβριο που άνοιξαν τα σχολεία, ότι φέτος είναι ιδιαίτερη χρονιά. Προτάσουμε το υγειονομικό πρωτόκολλο, ακολουθούμε το παιδαγωγικό πρωτόκολλο και πάντα είμαστε αφοσιωμένοι στις οδηγίες που μας δίνουν οι εκπαιδευτικοί. Είχαμε τα σχολεία ανοιχτά, προσπαθήσαμε να τα κρατήσουμε όσο μπορούσαμε, άλλαξαν οι οδηγίες, περνάμε σε κάτι καινούριο. Πρέπει όλοι να το στηρίξουμε, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να στερήσουμε από τα παιδιά μας, από τη νέα γενιά, το αγαθό της εκπαίδευσης. Πάντως εδώ, επειδή έρχονται μηνύματα, κύριε Ξανθόπουλε, και με αυτό να κλείσουμε, βλέπω ότι αρκετοί δεν έχουν ίντερνετ, δεν έχουν τάμπλετ, δεν είναι παράξενο που το διαβάζουμε. Ναι. Το συναντήσαμε και σε άλλες εκπομπές μας. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Νομίζω από ό,τι μας είχαν πει και δάσκαλοι, θα αφήνουν σημειώσεις στο σχολείο. Για τους γονείς που τα παιδιά τους δεν έχουν, το σπίτι τους δεν έχει ίντερνετ ή υπολογιστή. Θα αφήνουν σημειώσεις στο σχολείο να περνάνε να τις παίρνουν οι γονείς. Είναι σαφές ότι και την προηγούμενη φορά, ενώ την άνοιξη δηλαδή που είχε συμβεί αυτό, είτε με email είτε με σημειώσεις, με κάθε τρόπο προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τα παιδιά σε επαφή με το σχολείο, έστω και αν δεν υπήρχε το ίντερνετ ή το τάμπλετ ή οτιδήποτε άλλο. Οι εκπαιδευτικοί, είτε δίνοντας σημειώσεις ίδιοι, είτε πηγαίνοντας στο σχολείο βγάζοντας φωτοτυπίες να δώσουν τα παιδιά κάτι γραπτό, προσπαθούσαμε να κρατήσουμε αυτή την επαφή. Νομίζω το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα προσπαθήσουμε έστω και αυτά τα λίγα ή περισσότερα παιδιά που στερούνται διαδικτύου και σύνδεσης. Νομίζω ότι μπορούν και με το σταθερό τηλέφωνο να συνδεθούν. Δεν θα βλέπουν φυσικά, ναι, αλλά μόνο θα ακούν τη δασκάλα. Ναι, μπορούν, είναι δωρεάν. Υπάρχει το νούμερο στην πλατφόρμα τη WebEx, την οποία την καλούν δωρεάν από το και ακούν τη δασκάλα από εκεί. Ναι, και μπορούν να ακούν το μάθημά τους από τη δασκάλα. Δεν θα βλέπουν τη δασκάλα, τουλάχιστον θα το ακούν. Δεν θα βλέπουν, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τέλος πάντων. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, ναι, μέσω σταθερού τηλεφώνου να γίνεται ακόμη και αυτό. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι εκεί περιορίζουμε το αισθητηριακό κομμάτι μόνο στο ακουστικό. Δεν μπορούν να δουν τα παιδιά ή δεν μπορούν να κάνουν κάποιες δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν πάνω στην πλατφόρμα. Παραδείγματος χάρη, να αλληλεπιδράσουν με το εκπαιδευτικό υλικό που τους βάζει ο εκπαιδευτικός, να γράψουν κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί περιορίζονται μόνο στο να ακούν. Οπότε η μαθησιακή εμπειρία περιορίζεται δραστικά όταν έχουμε το παιδί μόνο να ακούει στο τηλέφωνο. Ή περιορίζεται ακόμη περισσότερο σε σχέση με
διαζώσεις διδασκαλία. Κύριε Σαθόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε, θα τα πούμε στο τέλος της εβδομάδας, είπαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αντσούλη, στη διάθεσή σας όποτε μας χρειαστείτε. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.